εξαντλώντας κάθε περιθώριο συνεννόησης με τον κατηγορούμενο Μητροκτόνο, εισαγγελέας και ανακρίτρια βρέθηκαν το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Με τέσσερις αστυνομικούς να τον συγκρατούν μέσα στο κελί για λόγους ασφαλείας, ο 42χρονος επιχειρήθηκε να εξεταστεί, χωρίς ωστόσο να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσαν. Ο θεσμός δικαιοσύνης έκανε αυτό που έπρεπε για να υποστηρίξει και να προστατεύσει και τον κατηγορούμενο στα θεμελιώδη δικαιώματα που έχει της απολογίας. Λόγω του ότι δεν ήταν συνεργάσιμος και η κυρία εισαγγελέας, αλλά και η κυρία ανακρίτρια, αλλά και εγώ σαν συνήγορος υπεράσπισης του, μεταβήκαμε στο αστυνομικό μέγαρο προκειμένου να απολογηθεί και να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό. Ο ίδιος φώναζε ότι βρίσκεται στα κρατητήρια για εξακρίβωση στοιχείων και παραμένει εκεί παράνομα. Όπως εξηγεί ο συνηγορός του, φαίνεται να μην συνειδητοποιεί ακόμη το έγκλημα και δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει τόσο με τον ίδιο όσο με τη σύζυγό του που βρέθηκε και εκείνη στα κρατητήρια. Το ίδιο και με τις αδελφές του, οι οποίες παραμένουν σε κατάσταση πλήρου σοκ. Δεν έχει συνείδηση στο τι έχει πράξει και υποστήριζε ότι έχει συλληφθεί λόγω εξακρίβωσης στοιχείων. Το μόνο που ζητούσε ήταν να δει τη γυναίκα του και τον εισαγγελέα. Ήθελε να δει κάποιον εισαγγελέα. Δεν έχει συνείδηση, δηλαδή δεν είχε καταλάβει ακόμη και σήμερα για το τι μελιγενέστε και δεν ήταν και ήρεμος, δεν μπορούσε να συνεργαστεί. Φώναζε, αναγκαστήκαν τρεις αστυνομικοί να τον κρατάνε για να μπορέσει να απολογηθεί. Η οικογένεια του υποστηρίζει ότι ήταν προβληματισμένος τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο δεν υπήρξε ποτέ βίαιος τόσο προς τη σύζυγό του, όσο και τη μητέρα του, την οποία φαίνεται να διαβεβαίωσε ότι θα τη βοηθά στις δουλειές του σπιτιού όσο διάστημα θα έμενε μαζί της. Δεν είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, δηλαδή δεν μπορούσαν να προβλέψουν και οι συγγενείς του και η οικογένειά του ότι θα έφτανε ποτέ σε τέτοιο σημείο. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες στην οικογένεια είχαν υποθεί πράγματα ότι τον βλέπουμε στεναχωρημένο, έχει κακή διάθεση, θα πρέπει να δει ψυχίατρο, πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, ο ίδιος αρνιόταν. Είναι μια αναλαμπή και εγώ θεωρώ ότι είναι ακραίο το πόσο γρήγορα η ψυχική του διάθεση μεταβλήθηκε και ότι σε αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία ούτε ο ίδιος δεν γνωρίζει, ούτε πώς τον λένε. Η οικογένεια υποστηρίζει ακόμη ότι είχε απευθυνθεί σε ψυχίατρο και ακολουθούσε αγωγή, ωστόσο δεν έχει κατατεθεί σχετική γραπτή βεβαίωση. Ο 42χρονος αναμένεται πλέον να μεταφερθεί στο ψυχιατρίο του Κορυδαλλού, όπου θα εξεταστεί και θα αποφασιστεί η τύχη του. Σε κάθε περίπτωση, το φωνικό αμόκ που τον κατέβαλε και ο τρόπος με τον οποίο χτύπησε μέχρι θανάτου τη μητέρα του μεσανίδα προκαλούν σοκ. Επειδή είναι πολύ λεπτά τα ζητήματα της ψυχικής διαταραχής, προτίμησα σαν συνήγορός του να μην του γνωστοποιήσω και να μην του εμπεδώσω την πράξη του. Οι ίδιες οι ανακριτικές αρχές ήδη του έχουν γνωστοποιήσει την πράξη του, οπότε γνωρίζει γιατί κατηγορείται. Δεν έχει συνείδηση όμως να καταλάβει ότι αυτή ήταν η πράξη του. Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει και δεν αναφέρθηκα εκτενώς στο ζήτημα της μητέρας. Η άτυχη 67χρονη πρόλαβε μόνο να φωνάξει τη λέξη βοήθεια. Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία. Όμως όταν έφτασαν στο σημείο άνδρες της άμεσης δράσης, είχε ήδη ξεψυχήσει χτυπημένη στο κεφάλι και όλο της το σώμα.